Θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή Ματολογίας και Ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, αλλά και πρίτανη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Θάνο Δημόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση λέγοντας ότι δεν πρόκειται για ένα καινούριο ιό ή ένα καινούριο στέλεχος. Το είπατε πολύ σωστά. Απλώς το επαναλαμβάνω για να είναι όσο γίνεται πιο καθαρό, ναι, ότι πρόκειται για ταυτόχρονη μόλυνση από δύο διαφορετικούς ιούς στην περίπτωση του φλωρώνα, δηλαδή ιό της γρίπης και ιό του κορονοϊού. Του κορονοϊού. Και αυτή η περίπτωση τώρα πόσο επικίνδυνη είναι, κύριε καθηγητά? Ναι, δείτε, αυτό είναι πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα περιστατικό, προφανώς υπάρχουν πολύ περισσότερα και το ξέρουμε αυτό, ναι, σε ανεμβολίαστη έγκυο στο Ισραήλ. Γιατί λέω το ανεμβολίαστη? Το ανεμβολίαστη σημαίνει ότι όπως ξέρουμε είμαστε ευάλωτοι σε ιώσεις γενικότερα, επομένως εκτός από το θέμα του εμβολιασμού έναντι του SARS-CoV-2 εμβολιαζόμαστε και για τη γρήπη, ή μάλλον πρέπει να έχουμε ήδη εμβολιαστεί. Αν δεν το έχουμε κάνει, ας το κάνουμε, διότι το πικ της γρήπης, ιδιαίτερα στην Αττική, είναι το Φεβρουάριο. Επομένως προλαβαίνουμε ακόμα και τώρα να εμβολιαστούμε όσοι δεν το έχουμε κάνει. Και το δεύτερο είναι ότι όπως γνωρίζουμε η εγκυμοσύνη είναι μια κατάσταση όπου υπάρχει μια σχετική καταστολή του ανοσολογικού συστήματος. Και επομένως άτομα είναι πιο ευάλωτα, εξού και ξέρουμε ότι οι έγκυες, εάν προσβληθούν από κορονοϊό, το περνάνε πιο βαριά αν τις συγκρίνουμε με αντίστοιχες γυναίκες της ίδιας ηλικίας. Οπότε είναι η κατάλληλη, το κατάλληλο υπόστρωμα. Το κανείς να έχει κάποιο λόγο που να, το ανοσολογικό του σύστημα να μην αντιδρά τελείως κανονικά και να είναι και ανεμβολίας τους. Το ίδιο είναι και με το Delmicron, που στην ουσία τι είναι? Είναι η ταυτόχρονη μόλυνση από δύο στελέχη του κορονοϊού. Έχουμε την Omicron η οποία καλπάζει εντός εισαγωγικών, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει και πολύ στέλεχος Δέλτα. Και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, ακόμα και το Σάββατο που είχαμε εφημερία, είναι χαρακτηριστικά ασθενών που έχουν μολυνθεί από τη Δέλτα, δηλαδή ηλικιωμένα άτομα με συνοσηρότητες, μη εμβολιασμένα, με την χαρακτηριστική πνευμονία. Τώρα κύριε Πρίτανη, αυτό γεννάει δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι, πώς μπορώ να νοσήσω ταυτόχρονα από Δέλτα και Ομικρόν? Ναι, διότι όταν κυκλοφορούν και τα δύο στελέχη, μπορεί να μολυνθείς και από άτομο που έχει το Ομικρόν και από άτομο που έχει το Δέλτα. Ωραία. Και στη συνέχεια, ωραία, μόνο ωραία δεν είναι, αλλά τέλος που καταλαβαίνετε για εξοικονόμηση της συζήτησης. Και στη συνέχεια, αν έχω κολλήσει Δέλτα και έχω περάσει κορονοϊό και έχω κάτσει την καραντίνα μου και έχω εμβολιαστεί κτλ., δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην κολλήσω την Ομικρόν, σωστά? Ναι, βεβαίως. Ξέρουμε ότι η μόλυνση από την Ομικρόν είναι πολύ μεγάλη. Αλλά τι ξέρουμε? Ότι εάν έχουμε εμβολιαστεί πλήρως ή αν έχουμε νοσήσει και έχουμε εμβολιαστεί, η πιθανότητα κολλώντας την Ομικρόν να χρειαστεί να νοσηλευτούμε, ιδιαίτερα να είμαστε βαριά, είναι πολύ μικρή. Mm-hmm. Αυτό είναι το δεδομένο το οποίο θέλουμε να έχουμε στο μυαλό μας. Και η ανησυχία η μεγάλη δεν είναι μόνο ή αν θέλετε τόσο πολύ από τις χιλιάδες περιστατικά που ακούμε κάθε μέρα, είναι ακόμα περισσότερο επειδή περί τις 300.000 συμπολίτες μας ηλικίας άνω των 60 ετών παραμένουν ανεμβολίαστοι και επομένως αποτελούν μια ομάδα η οποία έχει μια μεγάλη πιθανότητα να νοσήσει βαριά είτε από τη Δέλτα είτε και από την Όμικρον, γιατί τα δεδομένα που έχουμε από την Όμικρον για πιο ήπια νόσηση αφορούν νεαρότερα άτομα ή άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί με κάποιο τρόπο. Και επομένως και αυτοί οι 300.000 συμπολίτες μας βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο, που είναι το πιο σημαντικό, αλλά και βεβαίως αναμένουμε μια περαιτέρω πίεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και δείτε και το άλλο, όταν σε ένα νοσοκομείο, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, προσέρχονται τώρα εκατοντάδες άτομα για έλεγχο, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι δυνατότητες εξυπηρέτησης όλων αυτών των ατόμων από το προσωπικό δεν είναι ανυπέρβλητες, δεν υπάρχει ανυπέρβλητο προσωπικό το οποίο να προστεθεί. Ίσα ίσα υπάρχει προσωπικό το οποίο
μειώνεται επειδή μολύνονται και οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Επομένως, αυτό δημιουργεί μια μεγάλη πίεση και μια μεγάλη δυσκολία στη διεκπεραίωση των περιστατικών, είτε έχουν COVID, είτε όλα τα άλλα προβλήματα τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν. Μάλιστα. Κύριε Δημόπουλε, κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για και την επικοινωνία. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά, καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.